Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα είναι ένα διαφορετικό βίντεο, καθώς αυτό που θα κάνουμε είναι ένα house tour στο καινούριο μας σπίτι στον Πειραιά, αλλά θα σας πω επίσης για ποιον λόγο μέσα σε 2 μέρες ξαφνικά έφυγα σαν κλέφτης από τη Ρόδο. Τα μάζεψα όλα μαζί με τη Δήμητρα και ήρθαμε να μείνουμε εδώ στον Πειραιά. Τον τελευταίο καιρό είμαστε λίγο έτσι, τρέχουμε με τη μετακόμιση, τώρα έχουμε χαλαρώσει λίγο και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ξανά τις βιντεάρες μας. Πάμε τώρα να δούμε μαζί το καινούριο μας σπίτι. Λοιπόν παιδιά, πάμε να δούμε το καινούργιο μας σπίτι εδώ στον Πειραιά. Εδώ πέρα είναι η είσοδος. Με το που μπει στο σπίτι λοιπόν, με το που μπει στο σπίτι υπάρχει αυτή η ωραία τραπεζαρία, 4 καρεκλίδες μέσα στο γυρό τραπεζάκι και εδώ πέρα λουλουδάκια ψεύτικα. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο σαν χώρος, πολύ όμορφο και για background σε βίντεο. Και δίπλα ακριβώς υπάρχει το σαλόνι. Λοιπόν, αυτό είναι το σαλόνι. Όταν είχα δει την αγγελία στο ίντερνετ, η αλήθεια είναι πως κοίταξα τους καναπέδες και απέρριψα σχεδόν αμέσως στο σπίτι. Λέω, για να έχει τέτοιους καναπέδες παλιούς δεν θα λέει κάτι. Αλλά τελικά ήρθαμε και το είδαμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί συνδυάζει πολύ όμορφα τους παλιούς καναπέδες με πολλά μοντέρνα στοιχεία. Το τραπεζάκι εδώ είναι, τι να πω, παλιόμορφο, αλλά έχει πάνω μάρμαρο, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Εδώ έχει μια τηλεορασίτσα πολύ ωραία, μεγάλη, για να βλέπουμε το Netflix μας και ό,τι άλλο θέλουμε. Και πάμε προς τα μέσα. Από εδώ δεξιά είναι η κουζίνα. Δείξε κουζίνα. Από εδώ είναι η κουζίνα, πάρα πολύ ωραία, μεγάλη. Τραπεζάκι εδώ με 4 άτομα, δουλάπια αρκετά. Θα μπορούμε ωραία να βάζουμε εδώ διάφορα πλανάκια που έχουν να κάνουν με φαγητό. Και λίγο πιο μέσα, εδώ έχει μια παπουτσαδίκη, εδώ έχει να κρεμάσει πράγματα, εδώ έχει έναν πίνακα του Πικάσο, αυθεντικός, 5 εκατομμύρια ευρώ τον πήραμε, πλάκα κάνω, δεν είναι αληθινός, είναι ρέπλικα. Εδώ είναι η τουαλέτα, δείξε η τουαλέτα. Okay, δεν είναι κάτι το wow, αλλά είναι καλούτσικη. Λίγα πράγματα εγώ. Λίγα πράγματα εδώ της Δήμητρας. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο, πάρα πολύ ωραίο, ευρύχωρο. Εδώ είναι το μικρό μου στούντιο, που η αλήθεια είναι πως αυτό ήταν το άγχος μου, αν θα βρω σπίτι αρκετά ευρύχωρο ώστε να χωράει τον εξοπλισμό μου και να μπορώ να τραβάω και τα βίντεο. Εδώ φώτα όπως βλέπετε για να βγάζω τα βιντεάκια, ένας καπνιστάκος. Και άπειρες πολλές ντουλάπες, πάρα πολλές ντουλάπες. Έχουμε γεμίσει τις μισές και έχουμε άλλες τόσες για να βάλουμε κι άλλα πράγματα μέσα. Τι να πω, για γράψτε μου στα σχόλια, σας αρέσει, δείτε εδώ πέρα πίνακες, ομορφιά, ένα σωρό background για να κάνουμε τα βιντεάκια μας. Αυτά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται το καινούριο μας σπιτάκι εδώ στον Πειραιά. Πάρα πολύ ωραία, είδαμε το σπίτι και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, ρε Τσουλφά, μάζεψες τα πράγματά σου έτσι άρον-άρον και έφυγες από τη Ρόδο. Κυριολεκτικά, παιδιά, σε 2 μέρες έγιναν όλα. Παφ, πουφ, παφ, ήρθαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο βασικός λόγος είναι γιατί πήραν την Δήμητρα για δασκάλα σε ένα σχολείο εδώ στον Πειραιά και τα πράγματα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που μαθαίνεις σε ποιο σχολείο βρίσκεσαι και σε 2 μέρες πρέπει να βρίσκεσαι εκεί και να διδάσκεις. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνει η Δήμητρα είναι να ξαφνικά να μετακομίσει από τη Ρόδο που μέναμε και να έρθει στον Πειραιά για να γίνει δασκάλα. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να αφήσω τη Δήμητρα να έρθει μόνη της, ήρθα και εγώ μαζί της και το βλέπω επίσης και σαν μια ευκαιρία εδώ στον Πειραιά, εδώ στην Αθήνα, να κάνω και εγώ παραπάνω πράγματα, ίσως συνεργασίες με άλλους YouTuber, παραπάνω δουλειές γενικότερα σε αυτό το κομμάτι που είναι η δουλειά μου. Τώρα, ποιο είναι το ωραίο της υπόθεσης, ότι την Δήμητρα την κατάλαβαν στο σχολείο και κατάλαβαν ότι είμαι και εγώ εδώ μάλλον. Και άρχισαν να της δίνουν τα παιδιά στο σχολείο κάποιες ζωγραφιές. Αυτές εδώ πέρα τις ζωγραφιές που βλέπετε, όλες αυτές, γράμματα, μισό λεπτό, γράμματα, ζωγραφιές, τις τα έδωσαν την δεύτερη μέρα που πήγε στο σχολείο για να μου τις δώσουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, δεν μπορώ να τις δείξω όλες
γιατί είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά γράμματα, αλλά θέλω να ξέρετε, παιδιά, εσείς που τα κάνατε και μου τα δώσατε, ότι τα έχω δει όλα και τα έχω διαβάσει όλα ένα προς ένα. Και είναι τέλεια και σας ευχαριστώ πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα που βρισκόμαστε στην Αθήνα και μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια, αν έχεις κάποια ιδέα και έχεις να μου προτείνεις και θέλεις να δεις κάποια συνεργασία με κάποιο συγκεκριμένο YouTuber, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Πάμε ξανά δυναμικά στα βιντεάκια μας. Σας αγαπώ πολύ. Τα λέμε σύντομα σε καινούργιο βίντεο. Φιλιά πολλά. Bye.